και μείωση του μεταφορικού κόστους. Τα ζητήματα της ίδρυυσης, της ποσότητας, της ποιότητας του νερού για την Κέφαλο είναι κομβικά. Εξετάζουμε τη μελέτη του 2010 που εξασφάλιζε 2.500 με 3.000 κυβικά την ημέρα κατάλληλο για πόση, νερού για πόση. Μιλάμε για την υδατοδεξαμενή και μιλάμε επίσης για την επιβολή δημιουργίας μονάδων αφαλάτωσης για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού. Η χωροθέτηση και η ίδρυση δημοτικού κημητηρίου για το νεκροταφείο μιλάω, που είναι μέσα στο κέντρο του χωριού, φαίνεται όρημη εδώ και χρόνια. Για τα ζητήματα υγείας, ξέρω πόσο πονάνε στην περιοχή σας και λόγω της απόστασης που πρέπει να καλυφθεί όταν χρειαστεί να έρθει ένα στενοφόρο για να παραλάβει ένα ασθενή. Θεωρούμε εξαιρετική σημασία στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας στην Αντιμάχια, με την παράλληλη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ, που θα καλύπτει τη δημοτική ενότητα κλειδών. Και φυσικά και από εδώ και από την Κέφαλο, σπέβδω να επαναλάβω τη θέση μας για τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στο Λινοπότη. Για τον παιδικό σταθμό, τι να σας πω, για τον είχε κάνει ήδη. Αν μπορώ να πάρω, επειδή παρέκλεινε ο κύριος Κυρίτσης πρώτος τις προηγούμενες φορές, ας καταφραστώ εγώ αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε πρόβλημα, είναι η πρώτη φορά που θα παρεκκλίνω του χρόνου. Ευχαριστώ. Για τον παιδικό σταθμό, ο κύριος Κυρίτσης μας είχε πει ότι θα τον έκανε εδώ στην Κέφαλο από τα μείωση των χρημάτων που θα έκανε από την καλή, έτσι την εννοεί ο κύριος Κυρίτσης, την καλή λειτουργία του ΔΥΡΑΣ. 1.200.000 ευρώ είναι τα χρέη του ΔΥΡΑΣ. Και παιδικό σταθμό εδώ δεν είδατε. Το 1.200.000 ευρώ από την πώληση δημοτικής γης στην Κέφαλο θα επιστρέψει στο χωριό. Η αξιοποίηση της ΚΑΠΑΜΗ 2008, αυτή η μεγάλη δημοτική περιουσία, πρέπει να διερευνηθεί η βέλτιστη αξιοποίησή της προς όφελος των Κεφαλιανών. Η ΚΑΠΑΜΗ αυτή μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο ντόπιων καινοτόμων δράσεων και όχι ένα εναλλακτικό αποκούμπι, με συγχωρείτε, με πιέζει ο χρόνος, ευκαιριακά και αποσπασματικά. Πρόκειται για άλλη μια Κέφαλο που βρίσκεται σε εφεδρεία. Έχουμε υποχρέωση να την αξιοποιήσουμε και έχουμε υποχρέωση το αίσθημα των Κεφαλιανών να δικαιωθεί και ήρθε η ώρα να το πράξουμε. Σας είπα λοιπόν από την αρχή και σπέβδω να κλείσω για όλους εκείνους που έρχονται, ξανάρχονται με διάθεση αυτοκριτικής, το λέω, να το ξαναπώ, και μιλάνε για το χωριό σας, μιλάνε για την Κέφαλο. Είναι οι ίδιοι που ταυτόχρονα σας έθεσαν λαγούς με πετραχίλια για να ξανάρθουν μετά από 4 χρόνια και να δικαιολογηθούν που δεν υλοποίησαν κανένα από τα ταμένα και τη σειρά το μεγάλο κατάλογο. Εγώ ήρθα και σας κοιτάω στα μάτια. Ήρθα για να σας πω 5 πράγματα και αυτά θα κάνω. Ήρθα για να σας ζητήσω όχι να μας ψηφίσετε για να μην βγει ο ένας ή ο άλλος, έτσι κι αλλιώς απ' την ίδια πάστα είναι και ο ένας και ο άλλος. Αλλά ήρθα να σας πω ότι πρέπει να επιλέξετε μια κοινή πορεία και να χαράξετε εσείς οι ίδιοι το μέλλον και την επόμενη μέρα της Κεφάλου. Η επόμενη μέρα της ΚΟ είναι το μεγάλο μας στίχημα. Η επόμενη μέρα της ΚΟ πρέπει να εγγυάται την ευημερία όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το νησί. Ανεξάρτητα... Πλήνω σε δευτερόλεπτα. Ανεξάρτητα από το πόσα χιλιόμετρα απέχει το σπίτι ή η επιχείρησή τους από το Δημαρχείο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες όλου του νησιού. Να αξιοποιήσουμε το διαμάντι που λέγεται Κέφαλος, όχι μόνο για τους Κεφαλιανούς, αλλά προς όφελος όλων των χώρων. Η επόμενη μέρα λοιπόν της ΚΟ είναι δική σας, η επόμενη μέρα της ΚΟ είναι των παιδιών μας.
Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα στην διαδικασία των ερωτήσεων. Ο κάθε πολίτης που θέλει να θέσει ερώτημα, είτε και στους δύο υποψηφίους, είτε σε καθένα ξεχωριστά, μπορεί να πάρει το λόγο, να θέσει το ερώτημα και να προσδιορίσει σε ποιον από ποιον θέλει να απαντηθεί ή να το δίνει και στους δύο. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι όλοι υποψήφιοι στην αίθουσα. Για να έχετε κόρη μας, να θέσετε ερωτήματα. Πιο κοντά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Κυρία Ρούπα. Τον κύριο Κυρίτσι και την κυρία Ρούπα. Και οι δύο, σήμερα, ο κύριος Κυρίτσι μέχρι σήμερα στην Κέφαλο δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά και η κυρία Ρούπα, την προηγούμενη δημοτική αρχή, τίποτα δεν έχουν κάνει. Το μόνο που έχουν κάνει οι δύο δημοτικές αρχές είναι ότι η μεν πρώτη δημοτική αρχή με την κυρία Ρούπα ήταν να καταγραφίζουν δημόσιες επιχειρήσεις, τις οποίες έχει πληρωμένος ο κεφαλαιός λαός, και ο κύριος Κυρίτσις να έχει πει ορισμένες θυματικές περιουσίες της κεφάλου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κέφαλο. Το ερώτημα θα ήθελα να διατυπώσετε, αν είναι εύκολο. Πώς είπατε? Το ερώτημα θα ήθελα να διατυπώσετε. Ποιο ερώτημα απευθύνεται? Τι ερώτημα? Αυτά είναι. Είναι η τοποθέτηση. Η διαδικασία προσθέτει να θέσετε ερώτημα στους υποψηφίους. Γι' αυτό σας το... Το ερώτημα είναι ότι αυτά συνδεσμοί που θα μείνουν όπως ακριβώς τα έχουν κανονίσει. Επί 9 χρόνια η Κέφαλος έχει να δει έργο. Πότε θα δει έργο? Θα επιμείνω, αν μου επιτρέπετε, θα επιμείνω να διατυπώσετε ερώτημα, αν υπάρχει ερώτημα. Γιατί γι' αυτό είναι μια τοποθέτηση που κάνετε. Και η διαδικασία έτσι όπως έχει συμφωνηθεί προβλέπει. Ερώτημα είναι, θα γίνουν αυτά ή δεν θα γίνουν? Έχουν γίνει αυτά ή δεν έχουν γίνει? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά τα οποία στην κυρία Ρούμα έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει? Καλώς. Να απαντηθεί λοιπόν το ερώτημα. Με αυτήν και στους δύο, το είπε ο... Μ' αρέσει γιατί ο κ. Παντολίου έρχεται και κάνει ερωτήσεις. Βέβαια, σε άλλες φορές που κάνουμε συνελεύσεις, λέτε τον πήρε ειδήσει, σήμερα ευτυχώς τον πήρε ειδήσει. Αυτό είναι καλό γιατί είναι από τους ενεργούς και φαλιανούς, συμμετέχει και από αυτούς που κάθε φορά που με βρίσκει, με καταχαιρίζει για αυτά που δεν έχω κάνει. Εγώ είπα και είμαι και ξεκάθαρος. 16 έργα έχουν γίνει από το 2014 μέχρι τώρα, άσχετα δεν τα βλέπουμε και δώσει, μπορεί να μην περνάμε από εκεί την περιοχή, και άλλα 9 είναι σε εξέλιξη. Όσα υποσχέθηκα από το 2014 στους προϋπολογισμούς και στα έργα που βάλαμε εδώ μέσα που αποφασίσαμε, κάποιες φορές ήσουν και εσύ, γίνανε. Και κάποια άλλα θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Άρα αυτά για τα οποία δεσμεύτηκα έγιναν. Υπάρχει μία δέσμευση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, την ανέφερε η κυρία Ρούπα για τον παιδικό σταθμό. Δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων γιατί δεν έγινε. Είπα ότι αυτό το κράτος με τους ρυθμούς που δουλεύει δεν αφήνει τα περιθώρια 3 χρόνια τώρα να ολοκληρωθεί ο κολοδοτικός σχεδιασμός στο συγκεκριμένο κομμάτι. 4 στρέμματα να τα χαρακτηρίσουν, να βγάλουν 300 τετραγωνικά, 400 βόσιμο παιδικό σταθμό και να το χτίσουν. Μακάρι να το είχαν κάνει. Και όχι από το 1-200 που η κυρία Ρούχο ως αντιδήμαρχος και η τότε παρέα της εξαφάνισαν από την τράπεζα του Δεκανήσου, τα πήραν τα φράγκα της Κεφάλου, ξεφανίστηκαν. Όταν αναλάβαμε τα ψάχναμε, λένε παιδιά τι μας λέτε, 1-200 ήταν εδώ στο ταμείο της, πήγαμε στη διάδοχη κατάσταση βέβαια της Δωδεκανήσου. Τα πήραν και τα ρίξανε μέσα στο γενικό τσουβάλι του προϋπολογισμού του Δήμου και τα κάνανε μισθοδοσίες και τα στείλανε και οπουδήποτε αλλού τους από την Κέφαλο. Εάν υπολογίσουμε τα λεφτά τα οποία γίνονται από λεφτά του Δήμου αυτή την περίοδο,
Ήδη ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών επενδύονται στην Κέφαλο και βεβαίως αυτό που είπα εξ αρχής, ότι αυτό το 1.200 που εξαφάνισαν τότε η κυρία Ρούφα, ο δήμαρχός της και ο συνοδοιπόρος της μέχρι τότε και τώρα υποψήφιος που δεν εμφανίζεται να πει τι έκανε και τι δεν έκανε, μαζί ήταν με τον άλλο υποψήφιο. Τώρα δεν εμφανίζεται πουθενά αυτό γιατί την άφη να πει, που πήγαινε το 1.200. Είναι πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί η κυρία Ρούφα και πάλι λέγοντα. Λοιπόν, από αυτό το 1.200 που το πήρανε από τον ειδικό λογαριασμό που είχε κάνει ο Δήμος Ηρακλειδών επί Πύλη και Βαρκά και το είχε χωριστά στην Δωδεκανήσου, το πήρανε λοιπόν με μια απόφαση δεν ξέρω πώς, το ρίξανε μέσα στο γενικό τσουβάλι και τα λεφτά αυτά πήγαν μέσα στον Πύλο που τα λέει όλα και που πήγανε κανείς δεν ξέρει. Γιατί όταν παραλάβαμε εμείς τον Σεπτέμβριο του 2014, το ταμείο ήταν 3.200. Οι υποχρεώσεις 2.800 και η μισθοδοσία του Δήμου 1.000.000 το μήνα. Πες μου που πήγαν τα 1.200 να δώσει, πες μου που πήγαν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα γεγονός. Το δεύτερο, ήρθα εδώ για να πω πράγματα όπως και την προηγούμενη φορά που μπορούμε να κάνουμε και τα κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ να μιλώ για πράγματα και ειδικά για περιοχές που δεν ξέρουμε και το όνομα καλά και το λέμε λάθος. Και Μίλη για παράδειγμα. Που ο Μπίλης είχε έτοιμη μελέτη σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και δεν την κάναμε ποτέ. Ήρθε να μιλήσει για το λιμάνι και να μου πει τι άργησε να γίνει η μελέτη, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Φραγκούλης, που λέει είχα προβλέψει εδώ, ο Γιάννης είχα προβλέψει να γίνει τα 18 μήνες. Τα τέτοια δημοπράτηση αυτή τη μελέτη ήταν από την προηγούμενη περίοδο επί Πύλη και Βαρκά και δεν το προχωρήσανε. Και έρχεται να μας πει θα κάνει και το καρνάγιο. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα λεφτά και το έργο του κλειστού πολύκεντρου αθλητικού της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών που θα γίνει στην περιοχή του Κυκλοδίου, που είχε πληρώσει ο Δήμος Ηρακλειδών λεφτά, που το παρατήσαν 4 χρόνια και οι ομάδες Αίολος, Ηρακλής και τα παιδιά που κάνουν αθλητισμό δεν έχουν να πάρουν, το παρατήσαν 4 χρόνια με πληρωμένα 200-300 εκατομμύρια δραχμές πόσα ήταν. Και ένα υπόλοιπο το οποίο δεν το πληρώσαν 14 χρόνια από το 11 μέχρι το 14 και όταν πήγαμε να το σοφίσουμε μας λέει ο Επίτροπος, λέει παιδιά, αυτό δεν υπάρχει. 4 χρόνια το είχατε εξαφανίσει, όχι εμείς. Το προηγούμενο. Κομμάτι ήταν η κυρία Ρούφα. Εάν διαφωνούσε έπρεπε να πει παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά αυτά που κάνετε, όπως το λέει και η ίδια πολλές φορές, δεν συνάδουν. Συνάδουν το οποίο δεν πάνε με τη δική μου πολιτική σκέψη και τη δική μου ηθική και φεύγω. Όπως το έκανε ο κύριος Παλαλής, όπως το έκανε η κυρία Καπόκα, όπως το έκανε ο συμπατριώτης ο Γιάννης ο Ζερβός που όταν είδε το αλεσβερίσι με τις συνεργατικές για τα σχέδια πόλεως και λοιπά, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν έφυγε όμως η κυρία Ρούφα, εκεί πήρε τους. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω στην κυρία Ρούφα. Όχι, λυπάμαι, δεν μπορούμε να πούμε διαδικασία. Χαρίλια, χαρίλια. Δεν επιτρέψε η διαδικασία όσο διάστηκε. Να πάρετε αυτό το λόγο μετά να δώσετε ερώτημα. Δεν γίνεται. Διατηρήσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας τηρήσουμε τη διαδικασία. Φίλες και φίλοι, όντως δεν συνάδει να απαντήσω στον κύριο Κυρίτση με βάση τη διαδικασία αυτού του διαλόγου. Γιατί το ερώτημα που έθεσε ο συνδεμότης μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας είπε λοιπόν εμέσως πριν σαφώς? Ότι δεν σας εμπιστεύομαι, μας είπε. Θα τα κάνετε, είπε, όλα αυτά που λέτε. Επί της ουσίας, το ερώτημα του συνδημότη μας συμπυκνώνει την απαξίωση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και έρχομαι να πω ότι το τοπικό πολιτικό σύστημα είναι σαφρό και πρέπει να εξηγιανθεί. Και αυτό που σήμερα για το οποίο με κατηγορεί και μου κάνει πολύ μεγάλη χάρη ο κύριος Κυρίτσης για τις δικές μου τις ευθύνες, ακούστε συνδημότη σας και συνδημότες, εγώ έχω μια συγκεκριμένη στάση και μια συγκεκριμένη πολιτική ηθική. Δεν φεύγω όταν χάνω
Είμαι εκεί, μένω στα δύσκολα, παλεύω. Για τα καλά και τα κακά. Άκουσα και υπέστην ούπο λίγα από τον κύριο Κυρίτσι. Επέριψε σε μένα πράγματα για τα οποία δεν είχα την ευθύνη, αλλά τα ανέλαβα. Γιατί εγώ μπορώ και είμαι εδώ και σας κοιτάω στα μάτια. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι αυτό που λέει ο συνδημότης, ότι εδώ πέρα θα πεταχτούν κάποιες χιλιάδες ευρώ για κάποια φυλάδια που θα τα πάρετε και θα τα πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Για έργα τα οποία έχουν, επαναλαμβάνω, ένα και μοναδικό στόχο. Την υφαρπαγή της ψήφου για άλλη μια τετραετία, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και εδώ σας λέω, αγαπητέ μου συνδημότη, για να τα ακούσουν όλοι και όλοι οι υπόλοιποι. Σημασία δεν είναι τι λέει κάποιος. Σημασία έχει ποιος το λέει και πώς με τη στάση της ζωής του, με τον πολιτικό του βίο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα κάνει, τα κάνει με νόμιμο τρόπο, προς το συμφέρον των δημοτών. Όσο για τα χρήματα που λέει ο κύριος Κυρίτσης, παρότι δεν συνάδει να του απαντήσω, ενδίδω στον πειρασμό για το 1.200. Δεν εξαφανίστηκαν. Αν εξαφανίστηκαν, να πάει στον εισαγγελέα να το καταγγείλει. Αυτά είναι πολύ παιδαριώδη τερτύπια που χρησιμοποιεί ο κύριος Κυρίτσης. Και δεν πείθουν το λαό. Εμείς εδώ σήμερα ήρθαμε να δεσμευτούμε ότι το 1.200 αφορά το δημόσιο αίσθημα των κεφαλιανών και πρέπει να το πάρουν πίσω. Όχι ως ποσό, αλλά ως έργο που θα πολλαπλασιάσει την ωφελημότητά του για μια καλύτερη κέφαλο, για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά ήθελα να σας πω και έχει πολύ σημασία ποιος σας απευθύνεται, τι σας λέει και ποιος είναι ο βίος του μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τον πειρασμό, αλλά θα μας διευκρινίσετε ποιος έχει, γιατί εγώ τον παρόν. Θα προχωρήσουμε. Το μικρόφωνο μας δοθεί, ονοματεπώνυμο παρακαλώ. Και μιλάτε για τα 1.200, επειδή ήμουν αυτός που τα κέρδισε τα 600 με τους φίλους και λίγουνε. Κάπου τώρα πρέπει να λύγει αυτό το συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε. Ή αν τους βγάλετε ή αν... τι θα κάνετε με αυτούς. Με τις ανεμογεννήτριες. Παρακαλώ, επειδή δεν το... Όχι, παίζει, αλλά πρέπει να το κάνουμε σταθερό. Άντο, εντάξει. Σταθερό, ναι. Παρακαλώ, επαναλάβετε το ερώτημα για να γίνετε... Θα το παραλάβω. Με τους μήλους, το συμβόλαιο, αυτό ήταν 600.000 ευρώ. Επιβαρκά. Τότες. Η εκμείωση τους ήταν 600.000 ευρώ. Αυτό, εγώ ήμουν από αυτούς που κατατέθηκαν τα λεφτά για να μην χαθούν. Τελικά χαθήκανε, τέλος πάντων. Τώρα πρέπει να λύγει το συμβόλαιο αυτό. Αυτές τις χρονιές είναι, ή φέτος είναι του χρόνου. Και κάποιος πρέπει να μας πει τι θα γίνει μετά. Σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα? Και στους δύο. Αυτοί που θα εκλεγούν, δεν ξέρω ποιος θα εκλεγεί. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να προβλέψω. Εντάξει, και το άλλο που μπορώ να σας πω είναι τι γίνεται με τους δρόμους, με την ίδρυξη. Κάθε φορά που σκάβει η ίδρυξη, γιατί να τα πίνει έτσι? Δεν γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σκάβει, να κλείνει και να φεύγει. Έχω κάνει ένα δρόμο δικό μου και δεν το λέω τώρα επειδή είναι δικό μου. Κακώς το λέω. Μου τον έχουν σκάψει 25 φορές. Τον δρόμο τον έχω πληρώσει εγώ. Όσες φορές μου τον έχουν σκάψει, όσες φορές έχω ασχοληθεί μαζί τους, και του λέω ο δρόμος θα γίνει, το παιδικό σταθμό είναι, τυχαίνει να γίνει κοντά στο σπίτι. Αυτό αν είχαμε και ένα παιδιά, καλό θα ήταν. Θα έχω εγώ εκεί, τέλος πάντων. Ο δρόμος όμως δεν παρκέται. Δεν παρκέται με τίποτα. Κρατάω το φτιάρι κάθε μέρα για να περάσω την άσφαλτο που πλήρωσα εγώ. Και επειδή η ίδρυψη τον έχει σκάψει 14 φορές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.
Θα ήθελα να επαναλάβω ότι τα χρήματα, εάν μπουν στο Γενικό Ταμείο, δεν σημαίνει ότι αυτά χάνονται. Όμως, ακριβώς επειδή, και παρέρχομαι στο προηγούμενο θέμα, επειδή οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, έχουν γίνει ιδιαίτερως καχύποπτοι. Και όταν κάποια πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, τότε αυτή η καχυποψία μεγαλώνει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ήδη εξαγγείλει ως παράταξη το συμμετοχικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να βλέπει και το τελευταίο ευρώ που πηγαίνει, με ποια διαδικασία, με ποιο τρόπο έγινε η ανάθεση και να παρακολουθεί την πορεία της αποπληρωμής των έργων που γίνονται στην ΚΟ. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα που βάλατε για τους δρόμους και την κατάσταση. Γενικώς, όταν θέλουμε να εμπουλώσουμε κάποιες πληγές, δεν είμαστε έγκαιροι και δυστυχώς αυτό είναι μια κακοδαιμονία της λειτουργίας μας. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι θεωρώ ότι αυτό είναι ζήτημα διοίκησης. Δηλαδή, αν ένα πολιτικό πρόσωπο ξεχωρίζω τις ευθύνες του υπηρεσιακού παράγοντα και του πολιτικού παράγοντα. Από το συγκεκριμένο σημείο έχει να περάσει 3 μήνες, σαφώς δεν θα έχει δει ότι εκεί υπάρχουν πληγές. Εμείς το έχουμε ζήσει, αγαπητέ μου συνδημότη, πολύ έντονα στη Δημοτική Ένωτα Δικαίου με το μεγάλο έργο του αποκριτευτικού που έγινε, που αν δείτε ότι όλοι οι δρόμοι στη Δημοτική Ένωτα Δικαίου είναι πραγματικά στο μαύρο του στοχάλι. Άρα, θεωρώ ότι είναι ζήτημα διοίκησης και έγκαιρης, με συγχωρείτε, αποκατάστασης των ζημιών. Ενδεχομένως, να πρέπει να οργανωθούν και καλύτερα συνεργεία ανατοπική ανακοινότητα. Γι' αυτό μιλάμε και για το θεσμό του χωρικού αντιδημάρχου που θα εξασφαλίσει αυτή την άμεση επαφή όλων των ζητημάτων της καθημερινότητας που άπτονται σε κάθε κοινότητα. Τώρα, για το ζήτημα του αιωλικού πάρκου, εγώ δεν το γνώριζα, γιατί εγώ ποτέ δεν θα σας πω ψέματα, γιατί εγώ δεν αποφαίνομαι επί παντός του επιστητού. Δεν γνώριζα πότε αυτό λύγει. Μας είπατε και το πιστεύω ότι αυτό το συμβόλαιο λύγει το 2020. Ωραία, το 2020. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δούμε και την πολιτική του διάσταση και την νομική του διάσταση, και αφού όλα αυτά αξιολογηθούν και σταχυολογηθούν, θα αποφασίσουμε προς όφελος των δημοτών. Παρακαλώ, μην γίνεται διάλογος, παρακαλώ. Επειδή βάλατε για το όφελος των δημοτών, το ξέρετε ότι υπάρχει μία προνομιακή, την οποία προνομιακή, τέλος πάντων, ένα προνόμιο για αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο δεν ξέρουμε αν το έχουν εισπράξει. Και μιλάω για το λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα το πούμε ενδεχομένως σε άλλη ερώτηση. Από πριν είναι όμως η διαπλασία, ήταν στο διάλογο. Παρακαλώ. Ναι, αλλά είπαμε να μην γίνεται διάλογος για να μπορέσει να προνομιώσει. Έχουμε πρώτα ξεκινήσω από τους μήλους. Εάν έγινε την περίοδο του Μαρκάκη που λες τώρα ότι είναι 10 χρόνια, έπρεπε να έχει λήξει. Γιατί ο Μαρκάκης ήταν το 2 υπάρχος. Άρα είναι μεγαλύτερη η περίοδο. Το συμβόλαιο αναφέρει ότι συμφωνείται για αυτό το χρονικό διάστημα με ένα ποσό, μου φαίνεται αυτό που είσαι 600 χιλιάρικα, και προβλέπει τη δυνατότητα ανανέωσης. Με όρους που προβλέπονται στο συμβόλαιο τι θα περιλαμβάνει και θα περιλαμβάνει η ανανέωση και βεβαίως το νέο ενίκιο. Άρα την περίοδο της... Η ανανέωση όμως είναι κατεπόρτος. Ορίστε. Η ανανέωση είναι κάποια λεπτά που πρέπει να πληρώσει ο Δήμος. Όχι να πληρώσει ο Δήμος, να πάρει ο Δήμος. Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω. Ότι στο συμβόλαιο μέσα δίνεται η δυνατότητα, όπως γράφει το αρχικό συμβόλαιο, ότι αυτός που τις βάζει έχει δικαίωμα παράτασης. Ανανέωσης. Με τη λήξη του συμβολέου θα συμφωνηθεί το νέο τίμημα, το οποίο ξαναλέω είναι λεφτά τα οποία
Από την αρχή δεσμεύτηκαν για τη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου την περίοδο του Δήμου Ηρακλειδών. Αυτά έπρεπε να είχαν επενδυθεί τότε. Κάποια από τα λεφτά αυτά, όπως και κάποια άλλα που εισπράχθηκαν από την πώληση ενός άλλου ακινήτου, μπήκαν σε ένα ειδικό λογαριασμό μόνο για την Κέφαλο. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Μπήκαν σε ένα ειδικό λογαριασμό για την Κέφαλο από το Δήμο Ηρακλειδών και το 11 που ανέλαβε ο τότε δήμαρχος με τους αντιδημάρχους του και την παρέα του, τα πήραν από εκεί και τα βάλαν μέσα στο γενικό λογαριασμό του Δήμου. Αυτό λέμε. Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε, ρε παιδιά. Τόσα χρόνια τα έχετε. Ποιος τα έχει, αφού φύγανε αυτά τα λεφτά. Αλλά ξαναφέρετε πίσω αυτά που έχετε. Αυτό δεν κάνουμε. Συγγνώμη, αυτό δεν κάνουμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Πέστε μου αυτό το 1.200 δεν γίνονται ένα συγκέφαλο. Μπορούμε να πούμε εύκολα να πούμε ένα συγκέφαλο. Όμως δεν το λέμε. Όταν... Κοιτάξτε, όλα τα δεχόμαστε, και εγώ και η κυρία Ρούφα, φαντάζομαι, αλλά το να ζητάτε από την κυρία Ρούφα και εμένα τα αρέστα, γιατί ο Καΐσταρλης και η συνέχεια της παράταξής του πήρε τα λεφτά και τα βάλε αλλού, είναι ρε παιδιά λίγο παραπάνω από το λογικό. Και εμείς σας λέμε και οι δύο, και να λαμβάνω την ευθύνη να το πω και για την κυρία Ρούφα, ότι αυτό το 1.200 υπάρχει στο ταμείο του Δήμου και οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει να το βάλουμε εκεί που λέτε εσείς, εκεί θα πάει. Πέστε μας που θέλατε να πάει. Διαφωνείτε, κυρία Ρούφα? Δεν νομίζω διαφωνεί. Αντί να ζητάτε τα ρέστα λοιπόν, και συγγνώμη για την ένταση, αλλά ρε παιδιά, κάποια στιγμή και το άνεμο σε πνίγει. Μου λέει φέρτε τα, φέρτε τα. Σας λέει στο ταμείο, πέστε μας τι θέλετε να τα κάνουμε. Αύριο, πέστε μας τι θέλετε να τα κάνουμε. Σχέδιο πόλεμο. Πώς? Σχέδιο πόλεμο που έταξε. Αντιαρκή ήταν. Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι δεν γίνεται ο διάλογος. Και ζητάτε τα ρέστα από αυτούς που έρχονται εδώ και έχουν το θάρρος να σας πούνε το τι γίνεται και δεν τις ζητάτε. Τα ζητήσατε, του δείξατε το 14 του προηγουμένου δημάρχου την πόρτα και τώρα έρχεται ο διάλογος του για να πει τι. Ας μας πει αυτός για να τι τα έκανε τα ραδιά, πώς δεν τα κάνει. Πάει αυτό. Αλλά η ανανέωση θα γίνει όταν πρέπει να γίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα δίκτυα και το ανέφερα. Αν με προσέξατε, το ανέφερα. Τα δίκτυα στο καινούριο σχεδιασμό προβλέπεται συνολική παρέμβαση γιατί η κατάσταση είναι και παλιά και κακής ποιότητας και βεβαίως μετά από τόσα χρόνια με την κυκλοφορία και τη ζημία του δεν έχουν προβλήματα. Καθημερινά το βλέπετε άλλωστε, υπάρχει και μια ζημιά στο δίκτυο. Είτε στην Κέφαλο, είτε στην Καρδάβρα, είτε στην Αντιμάχια. Γιατί είναι 50 ετίας. Αυτά λοιπόν με τις ζημιές φτιάχνονται, αποκαθίστανται με μηχανήματα του Δήμου και με τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ και βεβαίως όποτε παράγεται άσφαλτος δεν έχουμε και δυνατότητα, γι' αυτό είπα ότι έχουμε το καινούργιο του εργοστάσιο ασφαλτονήματος στο δικό μας πια και μπορούμε να τα κάνουμε γρήγορα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως το ανέφερα, δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν το ακούσατε, ότι ένα από τα μεγάλα προγράμματα της επομένης περίοδου είναι σε όλη το οικοσύνολο, μόνο στην Κέφαλο, η αντικατάσταση αυτών των δικτύων που είναι και παλιά και κακής ποιότητας. Δεν θέλω να μιλήσω για τον αμίαντο κλπ. Γιατί επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί. Εμείς το ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνο, αλλά επιστημονικά όλοι λένε ότι δεν είναι επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει και αυτά αλλάζουν. Και αυτά αλλάζουν. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος πολίτης θέλει να δώσει ένα ερώτημα. Γιακογιάννη Σεβαστιανό. Απευθύνω και στου δύο υποψηφίου, κυρία Ρούφατα και τον Δήμαρχο κύριο Κυρίτση. Τρία πραγματάκια. Το πρώτο, ασχολούμαστε κατά αποκλειστικότητα σχεδόν όλοι οι Κεφαλιανοί με το τουριστικό προϊόν. Ξέρετε, κύριε, όλοι εδώ μέσα, ότι πρόβλημα σοβαρό υπάρχει με ένα δρόμο τον οποίο χρησιμοποιούν και οι ντόπιοι και οι τουρίστες το καλοκαίρι είναι ο δρόμος της παραλίας μέχρι από τα Σκέτρα μέχρι το λιμάνι. Εκεί περπατάει ο κόσμος ο ντόπιος, εκεί περπατάνε και οι τουρίστες μας. Εκεί όμως πηγαίνουν κάθε 10 λεφτά και 40 τόνα. 40 τόνα τρέιλερ φορτωμένα. Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο για να μην μπουκώνει. Φορτωμένα χαλίκι και πρόβλημα το οποίο
δημιουργεί αυτή η μεταφορά με τα φορτηγά σε ώρες αιχμής, σε ώρες που περπατά ο κόσμος, σε ώρες που κάθεται στο εστιατόριο και τρώει, είναι πρόβλημα το οποίο ήταν πέρσι και θα συνεχίσει και φέτος. Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα που έχω είναι τι θα γίνει πάλι με τον γιατρό της κεφαλού. Μέχρι τις 2.30 ώρα, εμείς που έχουμε από 10 δωμάτια και κρατάμε 10 τουρίστες, μέχρι τις 2.30 ώρα έχουμε γιατρό. Από τις 2.30 και όλη νύχτα δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε ασθενοφόρο. Τι με αλληγένεστε με το πρόβλημα αυτό? Και το τρίτο που έχω να πω είναι στη ΔΕΗ και στο ρεύμα, στη ΔΕΗ με το ρεύμα και στο νερό, πληρώνουμε σχεδόν τα διπλάσια λεφτά σε κρατήσεις να πούμε. Ναι. Κράτα το λίγο μακριά, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Κράτα λίγο μακριά το μικρόφωνο. Ωραία, το κρατήσω εδώ. Λίγο πιο μακριά, πιο μακριά λίγο. Λίγο πιο μακριά το στόμα σας θέλω. Ωραία, πιο μακριά. Εδώ εντάξει είμαι τώρα. Άμπραβο, λοιπόν, θέλω το τρίτο θέμα είναι τι θα γίνει ρε παιδιά με αυτά τα έξτρα λεφτά που πληρώνουμε στο Δήμο. Δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή, έχουμε ρεύμα 5 φράγκα, έχουμε και 5 φράγκα ας πούμε πληρωμές του Δήμου. Έχουμε για το νερό 5 δραχμές, έχουμε και 5 δραχμές ας πούμε τα συν του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω απάντηση και από τους δύο σας. Το μόνο που κατάλαβα είναι στο τέλος που απομακρύνεις το μικρόφωνο για τα τέλη. Λοιπόν, εμείς μπορώ και να πω, λέω εντάξει ότι το πρώτο θέμα είναι έχουμε ένα δρόμο που περπατάμε εμείς και οι τουρίστες μας. Και αυτός, σε αυτόν τον δρόμο μέσα την ώρα που τρώει ο κόσμος και περπατά, περνάνε και 40 τρέιλερ. Που περνάνε και γκριμάτα από το χαλίδι και άμμο εκεί που τα πάνε. Το δεύτερο, με τον γιατρό τι θα γίνει ρε παιδιά. Έχουμε να πούμε αγανακτήσει, έχουμε δημοσιογραφίε. Μέχρι τις 2.30 ώρα δήμαρχε υπάρχει γιατρός εδώ. Από τις 2.30 μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, αν πιάσει κάποιο χρόνο, και εδώ πρέπει να πρέπει και το. Το τρίτο, τι θα γίνει ας πούμε. Απάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ και του νερού, αν παραδείγματος κάνει 100 ευρώ το ρεύμα και 100 το νερό, έχει άλλα 100 ευρώ. Ωραία. Εντάξει, το κατάλαβα. Αυτό τώρα πιο καλά μιλάς με το μικρόφωνο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους γιατρούς. Δύο γιατρούς έχω σήμερα. Κανονικά είναι υποχρεωμένοι να εφημερεύουν και να διαρρητερεύουν. Δεν μπορεί να κλείνει. Είναι υποχρέωση όμως του οργανισμού στον οποίο υπάγονται να τους ελέγχουν. Ορίστε. Δεν ξέρω, ο Σεβαστιανός, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ, αλλά ο Σεβαστιανός κάποιες στιγμές προφανώς διεπίστωσε ότι δεν υπάρχει γιατρός. Άσε τώρα, για να το λέει σημαίνει ότι κάτι έχει διαπιστώσει ο άνθρωπος. Εγώ όπως ξέρω, Σεβαστιανέ, ότι έχει δύο γιατρούς γιατρός. Έτσι είναι στα χαρτιά τουλάχιστον. Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για το νοσοκομείο και τον διοικητή του νοσοκομείου. Δύο γιατρούς έχει κέφαλος, στους οποίους έχουμε και δωμάτια και μένουν και είναι υποχρεωμένο ένα από του δύο να εφημερεύει να διαχτερεύει. Εάν δεν το κάνει, πρέπει να τον αλλάξουν κάποιοι άλλοι. Εάν έτυχε τώρα μια φορά να μην υπάρχει κάποιο, είναι πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να στολίσω εγώ αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι του Δήμου. Εμείς είπαμε να κάνουμε δημοτικά γιατρία και μας απαγορεύσαν. Μας κυνηγήσαν και αφήσαμε τον ένα γιατρό να κάνουμε. Το επίσης πολύ σημαντικό, έτανα με τους γιατρούς να σου πω ότι κάθε Τετάρτη ήμουν αντιμάχια καρδά με ένα κέφαλο και κάθε Παρασκευή πηλή ασφαλιού. Ντρεπόμουνα που πήγαινα στις 7.30 στην κοινότητα του ασφαλιού και έγραφε απ' έξω από την πόρτα του ιατρείου επισκεπτήριο, γιατρός 11.01 και καθόντουσαν οι ανθρώποι οι παλιοί από τις 7.30 για να πάρουν σειρά και όταν έβγαινα στις 11.30 να πάω να πιω ένα καφέ ή να πάω σε μια δουλειά δεν είχε γιατρό. Και πήρα τηλέφωνο τότε στον προϊστάμενό του στην Αθήνα και λέει δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Και οι ευρώποι παλιοί καθόμουν σαν περιμένα απ' έξω.
Μακάρι να μας είχαν δώσει τη δυνατότητα. Δύο γιατρούς μας επιτρέπουν να πάρουμε στους δύο δημοτικούς γιατρούς και τον ένα που πήραμε κάθε στιγμό και κάναμε δημοτικό γιατρία δεν μπορεί να φανταστεί στην πόλεμο. Τον ίδιο πόλεμο και για τη γραμμή Κο Τιγκάκη με 100 εστάσεις και καταγγελίες και τον ίδιο πόλεμο μετά για τις υπόλοιπες διαδρομές. Τον ίδιο πόλεμο. Γιατί από μερικούς που έκανε εγώ στα πεστιγάκια κλπ. Οι γραμμές ήταν έτοιμες. Και κάποιοι βάλαν το χέρι από πάνω γιατί η αρμοδιότητα για τις γραμμές είναι της περιφέρειας και μας τις κόψανε. Μας τις κόψανε. Θα πω μετά όταν τελειώσω, για να μην χάνουμε τον χρόνο. Το δεύτερο που έβαλες με το λιμάνι. Υπάρχει απόφαση του λιμενικού ταμείου που οφείλει να τηρεί το λιμεναρχείο για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης. Οποιαδήποτε ώρα πέραν του ωραρίου αυτού κινείται οποιοδήποτε φορτηγό και φορτώνει ξεφορτώνει είναι παράνομο. Πώς θα αστυνομευτεί? Για να αστυνομευτεί θα πρέπει το λιμεναρχείο να έχει το απαραίτητο αριθμό ανθρώπων και να το παρακολουθεί και να το γράφει. Το ίδιο έχουμε κάνει και στο Μασταχάρη Σεβαστιανό. Κάποιες ώρες πρέπει να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν και τις έχουμε αποφασίσει μαζί με το λιμεναρχείο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη δουλειά τη αστυνόμευση τη πορτοεκφόρτωση η Δήμη, τη έχει το λιμεναρχείο και η αστυνομία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και ο μοναδικός δρόμος που μου αναφέρεις, αν εννοείς το καμάρι, αυτός δυστυχώς δεν είναι ο δρόμος και προσπαθούμε να τον τακτοποιήσουμε. Έλα τώρα και πες μου, εγώ είμαι εδώ, είμαστε εδώ όλοι, να αποφασίσουμε, να ανοίξουμε άλλο δρόμο, να απαλωτριώσουμε και να περάσουμε άλλο ένα δρόμο. Αυτό για να γίνει θέλει σχέδιο. Πώς θα γίνει το σχέδιο όταν το 11, το 10 είδαν να το αναρτήσουν οι Ηρακλειδείς και το πήραν μετά και το βάλαν στο σιρτάρι και μετά το αναθέσανε συνεργατική και άλλαξε ο νόμος το 14 και προσπαθώ από το 14 μέχρι τώρα και πέθανε ο ένας, που πήρε σύνταξη ο ένας από τους μελετητές και προσπαθούμε να τους αντικαταστήσουμε και να προχωρήσουμε. Αλλά είναι αυτό το ελληνικό κράτος. Εάν όμως συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να πάμε σε απαλωτρίωση, να δεχτούν κάποιοι, να περάσουν δρόμους, να πάρουν και αξία τα ακίνητα και να τα συμφωνήσουμε όταν τα ανοίξουμε αύριο. Είναι στοίχημα για την Κέφαλο αυτό το πράγμα. Όπως στοίχημα είναι η βελτίωση του δρόμου από το ΖΕΦ προς τον Χριστό, που δεν το ξεκινήσαμε γιατί ήταν να ξεκινήσουμε το αποχαιρετικό, αλλά δεν το καταφέραμε. Για να μην σκάβουμε και ξανασκάβουμε, για να αποσυμφορηθεί ο κεντρικός δρόμος, να γίνουν πεζοδρόμια, αυτά κλπ. Αυτά όμως είναι αυτό που είπα. Ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα δεν προλάβαμε. Πάμε στα δημοτικά τέλη. Υπάρχει ένα ζητούμενο στα δημοτικά τέλη, Σεβαστιανέ, που τώρα μιλώ σε ένα απευθυνόμενο, γιατί πάνε και στα σπίτια και στις αποθήκες και στα αγροτικά κτίρια, μια διαφορετική διαβάθμιση. Την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι συμπολίτες μας, παρά ότι είναι 3 χρόνια αυτή η ιστορία, δεν την έχουμε κάνει. Και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάποτε ενοικίασε μέσω του ΕΟ του δωμάτια, τα οποία δεν δήλωσε ποτέ μετά ότι σταμάτησε να είναι δωμάτια αυτά και τα νοικιάζει τώρα στα ξενοδοχεία και εξακολουθεί να πληρώνει τέλεια αυξημένα ως ξενοδοχείο. Τελείωσα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, π.χ. εσύ, που πιθανόν δεν έχεις διορθώσει τις επιφάνειες το όσα είναι τα δωμάτια, τόσα είναι οι διάδρομοι, τόσα είναι τα σαλόνια, που αν το κάνεις η μείωσή σου θα είναι τεράστια. Επειδή λοιπόν δεν το έχεις κάνει, δεν σου το λέω για να σου παραστείς τον μάκα, αύριο μεθαύριο πάρε με τηλέφωνο να σου πω να πεις στο μηχανικό σου και στο λογιστή σου να τα κάνουν να τα διορθώσουν. Φίλες και φίλοι, με αυτά στοιχεία, απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία ισολογισμών που δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανένας, ας πούμε και καμιά αλήθεια μέσα σε αυτή την αίθουσα. Ισολογισμός του 2014 του Δήμου της ΚΟ, με απολογιστικά επαναλαμβάνω στοιχεία. Οι δημότες της ΚΟ πλήρωναν για τέλη, για τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή αυτά της καπαλαιότητας και του ηλεκτροφωτισμού, 3.482.000 ευρώ. Με απολογιστικά στοιχεία για την φοβερή, μνημονιακή, θα έλεγα, περίοδο του κυρίου Κυρίτση. Ξέρετε πόσα πληρώνετε? 7.192.000 ευρώ. Αυτές είναι οι τρομερές αυξήσεις που διαπιστώνεται, αγαπητέ μου συνδημότη, στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
αφέμαξαν στην κυριολεξία την αγορά. Ξέρετε εσείς, οι κεφαλιανοί που έχετε τα διαμερίσματα, πόσοι σε ποσοστιαία κλίμακα ήταν η αύξηση που σας επέβαλε το μνημόνιο του κυρίου Κυρίτση 2014-2019. 125% αύξηση σας έβαλε στα διαμερίσματα. Αυτή είναι η πολιτική στήριξη των διαμερισματούχων, των μικρών ντόπιων επιχειρήσεων που επιβλήθηκε από το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, του κυρίου Κυρίτση. Φανταστείτε αυτά τα 4 εκατομμύρια επί 5 χρόνια, 20 εκατομμύρια, αυτά τα 20 εκατομμύρια να ήταν στην αγορά και στις τσέπες των συνδημοτών μας. Και ποιο είναι το διακύβευμα, ποιο είναι το σημαντικό ερώτημα. Αυτά τα 20 εκατομμύρια που εισέταξε από εσάς, γιατί υπερηφανεύεται για το μεγάλο ταμείο, ήθελα να ξέρετε όταν θα φύγει στις 31/8/19 πόσα θα έχει αφήσει. Θα σας το πω αυτό. Εδώ θα είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που φεύγουν. Εγώ θα είμαι εδώ για να σας το πω. Λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έφυγαν από τις τσέπες των κόων πολιτών. Αν αυτά ήταν στην αγορά, πόσο καλύτερα θα ζούσαν οι κόοι πολίτες και πόσο σημαντικά πράγματα με αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ θα είχαν κάνει. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες που παρήχε αυτή η φοβερή δημοτική αρχή του κυρίου Κυρίτση με τα υπερεκτιμημένα, κατά την προσωπική μου άποψη, στελέχη του, αναβάθμισαν την παροχή υπηρεσιών στον ηλεκτροφωτισμό. Όλες οι λάμπες είναι καμένες. Ψάχνεις για να δεις μια λάμπα να ανάβει. Για δείγμα μιλάμε. Στον 4ο τουριστικό προορισμό. Αναβάθμισαν την παροχή υπηρεσιών στην καθαριότητα. 14 Απριλίου του 2016, αγαπητοί συνδημότες, κατέρευσε οχητά. Και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί οχητά. Εδώ απένταξαν και το έργο της επέκτασης του οχητά. 2 χρόνια στα χαμένα ήταν το έργο. Τα λέγαμε. Δεν μας ακούγατε. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε εσάς. Για το τι διημήθη όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη φοβερή δημοτική αρχή και τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το επικοινωνιακό του κυρίου Κυρίτση που το παίζει εδώ μέσα άνετος, γιατί εσάς μπορεί να σας πείσει, εμένα όχι. Θα είμαι ο τελευταίος πολίτης αυτής της ΚΟ που θα πιστέψει έστω και μία λέξη από όσες λέει ο κύριος Κυρίτσης. Αυτό έχω να σας πω σήμερα εδώ. Σε ό,τι αφορά το δρόμο, το είπα, αγαπητέ μου συνδημότη. Δεν υφίσταται. Είναι μεταξύ... Ναι, γιατί πρέπει να γίνει επαναχάριξη. Όμως όταν... Ναι. Πολύ σωστά βάζετε το θέμα του αποτελέσματος. Όμως όταν ήρθε θέμα λόγω αυτής της κατάστασης που αφορά τον Αιγιαλό και την παραλία, δικού σας συνδημότη μας από εδώ, που επιχειρηματεί, επιχειρεί στο καμάρι, οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής, με έναν εξαιρετικά κοινικό τρόπο, εισηγήθηκαν να κλείσει η επιχείρηση. Ήμουν παρούσα και εγώ και οι συνάδελφοί μου και ο κύριος Πής που είναι σήμερα εδώ και τους έθεσα το εξής ερώτημα. Αν κλείσετε αυτό το κατάστημα, είστε έτοιμοι να κλείσετε όλα τα καταστήματα του Καμαρίου? Πάρτε θέση, γιατί το ζήτημα δεν ήταν ο Δημότης. Ούτε παρήχαμε υπηρεσία σε κανένα Δημότη. Εμείς τους Δημότες τους βλέπουμε όλους ίδιους. Είτε μας ψηφίζουν, είτε μας χαιρετάνε, είτε δεν μας χαιρετάνε. Ο κύριος Κυρίτσης λοιπόν εισηγήθηκε να κλείσει ένα κατάστημα που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Και αν έκλεινε εκείνη τη μέρα, αν δεν ήμασταν εμείς εκεί, θα έκλεινε. Ήταν αδύνατο να επαναλειτουργήσει, όπως το είπε και ο δικηγόρος της επιχείρησης που ήταν παρόν. Και ανατρέψαμε αυτή την απόφαση, γιατί η Δημοτική Αρχή, να σας πω κάτι, αυτή είναι η διαφορά μας. Οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στην ΚΟ, είτε είναι στην αρμοδιότητά μας είτε όχι, εμείς πρέπει να αποφαινόμαστε. Εμείς πρέπει να διεκδικούμε, αλλά θα μου πείτε, έγινε τον Ιούλιο πριν από 2 χρόνια ο σεισμός και το λιμάνι είναι εκεί. Έκανε άραγε μία ενέργεια ο κύριος Κυρίτσης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση για να φτιαχτεί γρηγορότερα. Μια επιστολή άραγε. Έγραψε και ήρθε
προεκλογικά να κάνει ένα διαγωνισμό για να βάλει ένα ξύλινο τάπητα. Λες και αυτό δεν μπορούσε με τις διαδικασίες που προέβλεπε η έκτακτη κατάσταση να το είχε κάνει σε 15 μέρες. Τι μου λέτε τώρα, τι να πιστέψουμε από όλα αυτά από τα οποία επικαλείται ο κύριος Κυρίτσης. Εσείς τον πιστεύετε, αλήθεια. Κύριε Νεφόρα, ολοκλώστε παρακαλώ. Να ευχαριστήσω. Ακούγουμε. Ακούγεστε, να. Καλησπέρα. Σάδερ Αντώνη λέγουμε. Μια ερώτηση που αφορά στο όλο το νησί, παρακτήρουμε το στουδίο. Αν ξέρω αν υπάρξει στο παρελθόν κάποια μελέτη η οποία να... και αν δεν έχει υπάρξει, αν δεν υπάρχει τώρα μήπως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει από εκεί πέρα, να γίνει μελέτη η οποία να λέει πόσο τουρισμό, πόσο επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το νησί. Δηλαδή, το νερό μας και πόσο κόσμο αγγίζει. Οι δρόμοι μας, το νοσοκομείο, το αεροδρόμιο, η διαχείριση των σκουπιδιών. Εγώ είμαι από τους λίγους, νομίζω, σε αυτό το νησί, που δεν θέλω παραπάνω τουρισμό. Θέλω περισσότερους ποιοτικούς τουρίστες, όχι περισσότερους σε αριθμό. Αυτό. Το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο. Λοιπόν, Αντώνη, είχε γίνει παλαιότερα μία μελέτη φέρουσας ικανότητας του νησιού από πλευράς τουρισμού, αριθμού αφήξεων και διαδικτυακών και βεβαίως μέσα από αυτήν έβγαινε αν μπορούν να γίνονται νέες μονάδες ή όχι. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το ελληνικό κράτος που δεν τελειώνει ποτέ για να γίνει το γενικό χρονταξικό του τουρισμού που αφορά σε όλη τη χώρα. Όσο δεν εφαρμόστηκε το εδώ, άλλο τόσο και αυτό το γενικό χρονταξικό του τουρισμού το ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και καμιά, είτε αριστερή, είτε δεξιά, είτε κεντροδεξιά, είτε κεντροαριστερή, δεν αποφασίζει να βάλει επιτέλους τους στόχους και τα όρια. Ο στόχος που πρέπει να μπει από το νησί μας, και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε επαναλάβει και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, είναι η συνεχής βελτίωση του εισερχόμενου στο νησί τουρισμού, όχι μόνο από πλευράς οικονομικών, αλλά και από πλευράς ποιότητος, για να περάσουμε σε μια άλλη φάση. Τη φάση της ανάδειξης των πραγματικών πλεονεκτημάτων του νησιού και όχι του τουρίστα, ο οποίος έρχεται, καλώς έρχεται. Οι Εβραίοι λέγανε ότι ο τζίρος φέρνει το κέρδος. Αλλά το να επιβαρύνει συνεχώς τις υποδομές, να μην μπορείς να τα απεξέλθεις τις υπηρεσίες, κοίτα νοσοκομείο, και ό,τι άλλο έχει σχέση με την αστυνομία, λιμενικές αρχές που δεν είναι στελεχωμένες για να μπορούν να λειτουργήσουν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο το ορίζουμε εμείς, αλλά κυρίως η επιλογή, η κεντρική, η εθνική, με το γενικό χωροταξικό του τουρισμού, που δυστυχώς κανείς δεν έχει βάλει χέρι να το προχωρήσει, γιατί κατά ψέματα υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Και ένα από τα από τους μηχανισμούς που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα, ήταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Αντιδήματος, η οποία ήταν η κυρία Ρουφά, διότι αναφέρθηκε στην αύξηση των εσόδων από τα αποδοτικά μέλη. Επειδή το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ξαναζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αύξηση των εσόδων, αγαπητέ Σεβαστιανέ, που ήταν η ερώτηση από εσένα για τα τέλη, αλλά τη λέω και προς τον Αντώνη, που είναι ένα νέο παιδί, και προς όλους τους παρισταμένους, δεν ήρθε από την αύξηση των τελών, ήρθε γιατί επιτέλους η Δημοτική Αρχή έβαλε χέρι εκεί που έπρεπε. Διότι βρήκαμε, 4 χρόνια δεν τα βρίσκαμε, ξενοδοχείο να δηλώνει ακόμα εργοταξιακό 90 τετραγωνικών. 4 χρόνια δεν πήρανε τίποτα.
και αυξήθηκαν τα έσοδα, διότι αφού του μυρίξαμε, του είπαμε αυτά πρέπει να πληρώσει φίλε, και τα πλήρωσε. Ψάξαμε το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχείων και κάνουμε αντιπαραβολή τα μέτρα των ξενοδοχείων που έχουν δηλώσει αρχικά με τις επεκτάσεις. Εδώ είναι και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, κυρία Συμπαλή, η οποία στην υπηρεσία της πηγαίνει ο κάθε μεγάλος ξενοδόχος που κάνει ανανέωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά μέτρα. Και καθένας από αυτούς έρχεται. 4 χρόνια λοιπόν οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν ένιωσαν κάτι μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν είναι ολίγοι, κάποιοι. Σας είπα, βρήκαμε ξενοδοχείο το οποίο είχε 90 τετραγωνικά, πώς το λένε. Εργοταξιακό. Παρακαλώ, μην διακόπτε να μας πληρώσει. Πόσο ήταν, όταν έχει ένα ξενοδοχείο 15.000 τετραγωνικά και το εργοταξιακό με παροχή νούμερο 5 είναι 90 τετραγωνικά, πε πώ σε παρακαλώ το πληρώνει. Πε τα Σεβαστιανέ, εσύ που είσαι ξενοδόχο. Λοιπόν, αυτά όλα αγαπητέ Αντώνη Σάζαλη είναι ένα μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο, πώ έγινε την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ μας και μια συμφωνία μεταξύ ημών των πολιτών που βεβαίως για να γίνει θα πρέπει να είναι ενταγμένο στους κεντρικούς σχεδιασμούς που όσο μπορούμε τους επηρεάζουμε. Και ο Δήμος της ΧΟ επηρέασε τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό διότι στον Κλεισθένη περιελήφθη η απόφαση και η πρόταση που πήραμε εμείς και μετά έγινε απόφαση θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Εμείς, ο Δήμος της ΧΟ την κάναμε αυτή. Να μπορούμε να χρηματοδοτούμε φορείς αναπτυξιακούς για τον τουρισμό και έγινε μετά θέση της κυβέρνησης. Έτσι μπορεί να γίνει η φορέας τουρισμού και όχι αυτός που ήταν πριν και ήταν σε παράνομη λειτουργία και οι αντίστοιχοι δήμαρχοι στη Ρόδο και ίσως κάποια στιγμή και εμείς, σε καθάριση είναι τώρα, να βρεθούμε να προσπαθούμε να αποδείξουμε που πηγαίνουν τα λεφτά και πώς πηγαίνουν τα λεφτά. Κοινωνική συμφωνία, κοινωνική συμμαχία και συμπαράταξη προκειμένου να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση όχι μόνο εμείς, όλα τα τουριστικά νησιά και όλη την τουριστική δήμη αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Το χωροταξικό για το σχεδιάζεται για τον τουρισμό. Μπορούμε. Πόσο μπορούμε, άλλες 10.000. Μέχρι εκεί είναι. Δεν μπορούμε. Τέλος. Κατερίνα. Κύριε Ρούφα. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι εδώ πέρα όλοι είμαστε νοήμονες, θέλω να πω τούτο, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα αυξάνω τα έσοδα από τα τέλη και άλλο πράγμα αυξάνω τα τέλη. Ο κύριος Κυρίτσης λοιπόν αύξησε τα τέλη κατά 125% σας λέω χαρακτηριστικά στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Για να μην θεωρεί ο κύριος Κυρίτσης ότι απευθύνεται σε μωρούς και ηλίθιους. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Γι' αυτό μίλησα για ποσοστιαία αύξηση των τελών. Είναι λοιπόν άλλο πράγμα. Αυξάνω τα έσοδα από τα τέλη. Νομίζω ότι είναι καθαρό αυτό που λέω. Και άλλο πράγμα. Αυξάνω τα τέλη. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Κυρίτσης σε δύσκολους καιρούς επέβαλε το δικό του μνημόνιο. Και μίλησα μόνο, κυρίες και κύριοι, μόνο για τα ανταποδοτικά τέλη. Δεν μίλησα για την προσπάθειά του να επιβάλλει, το θυμάστε, το πρώτο έτος που εξελέγει, το τουριστικό τέλος το οποίο δεν πέρασε από την αποκεντρωμένη ως παράνομο. Ακόμα και το τέλος των πολιτικών γάμων ήθελε να αυξήσει και αυτό δεν πέρασε. Και αυτό δεν πέρασε για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Κλείνει αυτό 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από το 2014 ήταν η αφέμαξη του κυρίου Κυρίτση τα χρόνια της διοίκησής του μόνο για τα χρήματα που πλήρωσαν οι κόοι και οι κόες για τα ανταποδοτικά τέλη. Είναι ξεκάθαρο αυτό με απολογιστικά στοιχεία. Πάμε τώρα στη φέρουσα ικανότητα. Για το συνδημότη μας που ρώτησε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κυρίτσης έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το επαρχείο της ΚΟ.
Σαφώς αυτά τα στοιχεία τα οποία, για τα οποία αποφαίνεται η μελέτη αυτή είναι πλέον παροχημένα, ότι χρειάζεται επικαιροποίηση, ότι το νησί της ΚΟ έχει άλλα νέα δεδομένα, άλλα σταθμά και μέτρα. Είναι σαφές αυτό. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που ακόμα και αυτοί που συνειδητά υπηρετούσαν, με διάθεση αυτοκριτικής το λέω, συνειδητά υπηρετούσαν την ανυπαρξία χορηγού χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία, όπως το είπα και προχθές στο Ζυπάρι, η οποία ανυπαρξία εννοώ, εξυπηρετεί τους μεγάλους. Γι' αυτό και πουλάνε οι μικροί όσα-όσα τις περιουσίες των μανάδων τους και των πατεράδων τους. Οργανωμένο σχέδιο είναι αυτό. Οργανωμένο σχέδιο είναι αυτό. Λοιπόν, για τη φέρουσα ικανότητα, λοιπόν. Νομίζω ότι πέρα από τη μελέτη, η οποία μπορεί να, να είναι αναγκαιότητα, διότι με επιστημονικά εργαλεία θα δούμε την απτή πραγματικότητα και αυτά τα επιστημονικά εργαλεία θα μας υποδείξουν και με ποιες τεχνικές, με ποιες πολιτικές πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα για την αηφόρα ανάπτυξη. Δεν αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πολίτης αυτού του νησιού ότι οι υποδομές μας είναι γυρασμένες έως και ανύπαρκτες. Το θέμα της δημόσιας υγείας, το οδικό δίκτυο. Στο τέλος εξαντλούνται οι φυσικοί μας πόροι και μπορεί κάποια στιγμή να μας μείνουν, αγαπητέ Αντώνη, μόνο οι κλίνες. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν αυτό το νησί δεν έχει νερό, δεν έχει τα βασικά δημόσια αγαθά, θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δούμε, να αναθεωρήσουμε. Καμιά φορά όταν φτάνουμε σε ένα σημείο εχμής, κάποια σημεία είναι κομβικά τα οποία μας προκαλούν ή μας επιβάλλουν να αναθεωρήσουμε ακόμα και τις δικές μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε, και στην πολιτική και όποιος το καταφέρνει νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, να πω λίγο επίσης για την, είπα για την ανυπαρξία του πολεμικού σχεδιασμού. Νομίζω ότι εμένα με αδικείται, κύριε Παπαζαχαρίου, σας έκλεψα το χρόνο προηγουμένως, το είδα το χρονόμετρο. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Α, οκ. Okay. Ωραία λοιπόν. Έχω ακόμα λοιπόν μισό λεπτό. Λέω το εξής, σε αυτό το νησί, το ευλογημένο νησί, παράγεται παχτολός εκατομμυρίων ευρώ. Τι από αυτό το κομμάτι, από αυτή την πίτα, πηγαίνει στον τόπιο πληθυσμό. Πού συσσωρεύεται αυτό το εισόδημα. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες επιστήμονες του τόπου ετεροαπασχολούνται. Είναι σερβιτόροι, είναι καμαριέρες. Δεν πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Πού πάει όλο αυτό το χρήμα. Ποιους υπηρετούμε τελικά. Άρα, για μένα το να ασφαλτοστρώσουμε τους δρόμους και να το κάνουμε είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παρέμβουμε στην οικονομία και να αναπτυχθεί ένα άλλο μοντέλο προς όφελος της ΚΟ και των πολιτών της. Ευχαριστώ για την ερώτηση, Αντώνη. Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι εδώ τη διαδικασία... Τώρα μόλις. Παρακαλώ. Σας ζωή Σταμάτης. Καταρχήν, πριν κάνω την ερώτηση και στους δύο, θα σας συγχαρώ για την παρουσία σας στην διαδικασία, γιατί νομίζω βοηθάει στη δημοκρατία και στη συνεννόηση. Για να συνεχίσουμε με τη συνεννόηση, η ερώτηση προς τους δύο είναι. Με το νέο σύστημα είναι η απλή αναλογική των εκλογών που έρχονται. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας για την απλή αναλογική και επειδή έχω ασχοληθεί λίγο, όχι πάρα πολύ με το... Οι πιθανότητες να αυξάνονται κατά πολύ μετά το αποτέλεσμα να υπάρξουν συνεργασίες ή εκ του αποτελέσματος να είναι υποχρεωτικές συνεργασίες. Τι θα πράξετε σε αυτή την περίπτωση, και οι δύο. Ευχαριστώ για την ζωή.
Αναμενόμενο το ερώτημα ενός παλιού συναδέλφου αυτοδιοικητικού. Αφέβηκα να πω στη... Και εύλογο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κλισθένης είναι ένα μεταβατικό, από ό,τι θέλει να λέει η κυβέρνηση, μεταβατικό μόρφωμα μιας διοικητικής μεταρρύθμισης. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτοί που επιχειρούν τη διοικητική μεταρρύθμιση, αναθεώρηση, δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω από ένα δημαρχείο. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αυτοί οι νόμοι, όπως και να τους πείτε, Καποδίστριας, Κλισθένης, Καλλικράτης κτλ, ό,τι όνομα και να τους δώσουμε, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς, επί χάρτου. Πολλό δε μάλλον σταμάτη όταν πρόκειται για νησιωτική περιοχή. Κάτι το οποίο, τουλάχιστον ως τεκμήριο, ως θέση, ως πίστη, σε ό,τι με αφορά, σε όλη μου την αυτοδιοικητική πορεία, ποτέ μου δεν το απεμπόλησα και ποτέ μου δεν το ξέχασα. Είναι άλλο πράγμα να διάγεις το βίο σου σε ένα νησί και άλλο πράγμα στην υπηρετική Ελλάδα που είσαι πολύ κοντά σε διάφορα πράγματα τα οποία σου εξασφαλίζουν το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι πολύ διαφορετική αυτή η ζώσα πραγματικότητα. Άρα, τι επιχειρήθηκε λοιπόν στα μάτια. Επιχειρήθηκε το εξής. Η διοικητική μεταρρύθμιση συνοψίστηκε, θα μου επιτρέψετε, στον εκλογικό νόμο. Ενδεχομένως γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με Γιάννης με χαρά της, να ήθελε να παρισκρίσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέω τώρα εγώ που είμαι καχύποπτη πολιτικά. Μπορεί ο καθένας από εσάς να βγάλει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Εγώ όμως, ως αυτοδιοικητική και ως πολίτης αυτού του τόπου, μπορώ να κάνω και τις δικές μου πολιτικές προσεγγίσεις. Έχω δε την υποχρέωση, επειδή σας απευθύνομαι ως υποψήφια δήμαρχος και σας ζητάω για την ψήφο σας, τις όποιες σκέψεις κάνω να τις μοιράζομαι μαζί σας. Άρα, η διοικητική μεταρρύθμιση περιορίστηκε κατά την ταπεινή μου άποψη και δεν ακούμπησε θεσμικά ζητήματα ζωτικής σημασίας που έχουν να κάνουν με την διοίκηση, με όλους τους τομείς του Δήμου, ούτε που τους γνωρίζουν, ούτε που τους ενδιαφέρει. Δεν μπήκε, κατά την άποψή μου, ένα λιθαράκι με αυτόν τον περίφημο Κλισθένη ή όπως αλλιώς ήθελα να τον ονομάσουν. Επικαλούνται βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση για να σπεύσω, μήπως κάποιος το επικαλεστεί, στον Κλισθένη 2. Ζήσε μάιμου δηλαδή. Πάμε τώρα παρακάτω. Εμείς πρώτον, δεν την φοβόμαστε την απλή αναλογική. Εγώ στα μάτια μου και η δική μου η παράταξη, η Ρίστο εν Παρόδο είναι μια εντελώς νέα παράταξη. Από τους παλιούς μου συναδέλφους θα είμαστε μόλις 9 άτομα σε αυτό το ψηφοδέλτιο και όλη η υπόλοιπη παράταξη είναι νέα άτομα, νέα μυαλά που πιστεύουν στις αρχές και τις θέσεις της παράταξης. Κλείνω την παρένθεση. Εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα ήμασταν εδώ είτε με το προηγούμενο πολιτικό σύστημα είτε με αυτό που μας επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε εντός εισαγωγικών. Άρα, καλούμαστε να το υπηρετήσουμε. Το ενδεχόμενο των συνεργασιών σε καθαρή δημόσια βάση προγραμματικές θέσεις ενδεχομένως να είναι επιβεβλημένο, έχω δηλώσει ήδη ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος σε αλχημίες και παρασκήνια κάτω από το τραπέζι και ερήμην των Δημοτών. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που σημείωσε ο Σταμάτης ο Σάντζαλης πριν. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή στην οποία συμμετέχουμε. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στη χώρα αυτό.
μετά την πρόταση πρόσκληση από τις άλλες παρατάξεις, σε όλες, σε όλους όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, έστειλα προσωπική επιστολή καλώντας τους να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως ανταποκρίθηκε η κυρία Ρούφα. Στην αρχή και η κυρία Ματρή είχε πει ότι θα συμμετέχει. Για λόγους προσωπικούς δεν μπορεί να συμμετέχει. Ο τέταρτος υποψήφιος απέφυγε δια ροπάλης. Δεν θέλει να συμμετέχει. Αισθάνομαι πολύ όμορφα παρά τη σύγκρουση ή τις διαφορετικές απόψεις ότι είμαστε απέναντί σας δύο υποψήφιοι δήμαρχοι και λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Κάποιοι άλλοι κρύβονται ή προσπαθούν να περάσουν κάτι άλλο στην κοινωνία γιατί δεν έχουν το θάρρος να έρθουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, τα ερωτήματα που βάζετε. Έτσι κρίνει ο λαός, βλέποντας τον καθένα στα μάτια και ρωτά. Λά εδώ κυρία Ρούφα, τι λες γι' αυτό, απάντησέ μου κι εσύ κύριε Κυρίς τι λες, απάντησέ μου κι εσύ κυρία Παπαζαχαρίου που είσαι υποψήφια τι λες, απάντησε κι εσύ κυρία Αχιλοπούλου που είσαι υποψήφια τι λες. Κάποιοι επέλεξαν να εξαφανιστούν. Αυτό που ζούμε εδώ μέσα θεωρώ ότι είναι η δημοκρατία στο μεγαλείο της. Είπα εξ αρχής, αγαπητέ Σταμάτη, ότι αυτός ο οποίος ζητά την ψήφο του λαού πρέπει να βγαίνει απέναντι στο λαό και να μιλά. Και να μιλά σαν την παράθεση ο ένας με τον άλλο. Μονόλογους κάνουμε όσους θέλουμε. Πάει. Επίσης, από την πρώτη μέρα που κατατέθηκε ο Κλειστένης, εδήλωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι με όποιο νόμο διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές, η παράταξη θα είναι παρούσα. Και βεβαίως από τότε είπα ότι και στην πλειοψηφία που θα έχουμε, η πρόσκληση προς τους συναδέλφους της μειοψηφίας είναι να συμμετέχουν. Είμαστε ο μοναδικός ίσως Δήμος που έχουμε οργανώσει, έχουμε δημιουργήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή Παρακολούθησης του Προπολογισμού, στην οποία συμμετέχουν κατά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα μέλη των όλες τις παρατάξεις, ποτέ δεν ήρθαν, ποτέ δεν ήρθαν. Αυτές που είναι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε ο κ. Παυλίδης, ούτε η κυρία Μακρύ. Η κυρία Μακρύ και ο κ. Ζερβός, όσο ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι άτομο στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσαν να είναι σε όλες τις εκθέσεις. Δηλαδή και το όραμα συμμετείχε. Έχουμε σε αυτή την επιτροπή ορίσει και μέλη φορέων, ξενοδόχοι, ΕΒΕΠ και λοιπόν, ώστε να παρακολουθούν τον προπολογισμό και να λένε παιδιά εδώ τι κάνετε. Δεν ποτέ δεν συμβαίνει. Άρα λοιπόν η θέση μου είναι ξεκάθαρη ότι εμείς και στην πλειοψηφία που θα έχουμε η πρόσκληση προς όλους είναι να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Χωρίς αντισυμβερίσια, χωρίς εκβιασμούς, αλλά στο πλαίσιο προγραμματικών συγκλήσεων και κοινά αποδεκτών βημάτων για να πάει η κόρη μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό της προγραμματικής σύγκλησης έγινε και η συνεργασία της δύναμης αλλαγής COS 2023 με τη Δίεση και ανακοινώθηκε επίσημα χτες. Μόνο με προγραμματικές συγκλήσεις. Και βεβαίως τα επόμενα χρόνια έχουμε μόνο μία υποχρέωση. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά, ενωμένοι και με συνεργασία σε όλα αυτά που μας ενώνουν. Και αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Βέβαια, από την λειτουργία μέχρι τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι, αφού δεν συμμετέχουν και στους διαλόγους, μάλλον άλλα έχουν στο μυαλό τους και μετά. Εμείς όμως προς όλους, κυρίως προς την κοινωνία των πολιτών, λέμε ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε από όποια θέση και αντάξει ο καθένας στον καθένα. Και το επαναλαμβάνω. Και σε περίπτωση πλειοψηφίας απόλυτης, που θα είναι απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς θα απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους όσοι συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν μέρος στις διαδικασίες για την ΚΟ του 2023, την ΚΟ του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να μιλούμε συνθήκες παρελθόντος, από εδώ εμείς από εκεί άλλες. Αυτό ίσως είναι από τα θετικά που επιβάλλει ο Κλειστένης. Όσοι το έχουν αντιληφθεί, το έχουν αντιληφθεί. Κάποιοι άλλοι θα μείνουν θλιβεροί μόνοι, θλιβερά μόνοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από την
αντιλαμβάνομαι, είναι η ώρα να περάσουμε στην αποφώνηση και στις τοποθετήσεις των υποψηφίων, ξεκινώντας από την κυρία.